Ο Δήμος Νεμέας, η Εκκλησία και οι τοπικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν μουσική εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την αγορά παιχνιδιών φτωχών οικογενειών του Δήμου και την ενίσχυση γερόντων που φιλοξενούνται σε γυροκομείο της Κορίνθου. Μια όμορφη χριστουγεννιάτικη θεατροδική εκδήλωση, όπου όλοι οι φορείς εδώ του Δήμου συμμετείχαν για να δώσουμε ένα μικρό δείγμα αγάπης και στην τοπική κοινωνία, αλλά και ιδιαίτερα στο γυροκομείο ανδρών της Ιεράς Μητροπόλεως μας, όπου εκεί άποροι γέροντες, εγκαταλειμμένοι γέροντες, βρίσκουν την αγάπη και τη στοργή κάτω από την πατρική αγκαλιά του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας, ο οποίος τους σκεπάζει. Είναι μια προσπάθεια στους δύσκολους καιρούς μας να δώσουμε ανθρωπιά και αγάπη και σε εμάς τους ίδιους ακόμα, που μας λείπει. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης, πώς είδατε, ο κόσμος ενδιαφέρεται? Ενδιαφέρεται και δείχνει αρκετή ευαισθησία σε έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Ήρθα σήμερα εκπροσωπώντας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος δίνει το παρόν πάντοτε και έχει κινήσει εδώ στη Μητρόπολη Κορίνθου από την ημέρα που ανέλαβε μία πανστρατιά αγάπης. Ο ίδιος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος σε έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Βρίσκεται πάντοτε κοντά στον πονεμένο, δίπλα στον άνθρωπο που έχει ανάγκη και βοήθεια. Το μαρτυρούν τα έργα του και η προσπάθεια η οποία κάνει και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς, ιδιαιτέρως στα έργα της φιλανθρωπίας, με την θεοπροσφορά, την Τράπεζα Τροφίμων και Ενδυμάτων, με τα γεύματα αγάπης τα οποία έχει τόσο στην Κόρινθο όσο και στο Κιάτο, και αξιοποιεί και το κάθε τι για να το δώσει στον πολίτη και στον πάσχοτα άνθρωπο που έχει ανάγκη. Είναι μια εξαιρετική εκδήλωση, μπορώ να πω, διοργανώνει ο Δήμος από κοντά, να πω, διότι είναι μια πρωτοβουλία κάποιας ομάδας ανθρώπων ευαίσθητων, και ο Δήμος δεν θα μπορούσε να μην είναι μαζί τους, δίπλα τους, σε μια προσπάθεια μιας πρωτοβουλίας για βοήθεια φιλανθρωπική αυτές τις ημέρες των εορτών για τα παιδιά των απόρων οικογενειών του Δήμου μας. Βέβαια, ο Δήμος για τις άπορες οικογένειες έχει κάνει τη δουλειά του αυτές τις ημέρες, και για ένα κομμάτι γερόντων του Ισμού κάποια χρήματα που θα πάνε εκεί. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, την οποία έχουν επενδύσει και με μια μουσική εκδήλωση εδώ, ούτως ώστε δίνεται και ευκαιρία κατά αυτόν τον τρόπο στους συντοπίτες μας εδώ της Νεμιάδας να διασκεδάσουν απόψε όμορφα, ήσυχα, ωραία, μέσα στην πόλη μας, που είναι εξαιρετική αυτές τις ημέρες. Έχει ο Δήμος για αυτές τις μέρες και γιορτές, έχει διοργανώσει κάποιες εκδηλώσεις, έχει προγραμματοποιήσει? Έχουμε μια εκδήλωση στις 23 του μήνα στο Αμφιθέατρο του Λυκείου, με την χοροδία και τη φιλαρμονική, και την εκδήλωση βέβαια που κάνουμε κάθε χρόνο για τη βράβευση των επιτυχόντων στα νότα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις 30 του μήνα. Άλλες εκδηλώσεις για τις ημέρες αυτές δεν έχουμε. Είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία λειτουργεί στην πόλη μας με τα εξαιρετικά μαγαζιά, που ο κόσμος θα μπορεί να διασκεδάσει και να περάσει ευχάριστα. Ο Δήμος από την πλευρά του έχει στολίσει την πόλη σύμφωνα με το έθιμο των ημερών. Από την άλλη μεριά ενισχύουμε τους άπορες οικογένειες με μία γαλοπούλα, να πω, και κάποια άλλα πράγματα αυτές τις ημέρες. Και όλοι είμαστε πλέον μία παρέα, θέλω να πω έτσι, σαν κοινωνία, για να περάσουμε τις ημέρες αυτές καλύτερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, η Νεμαία έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, και βέβαια το γενικότερο της κρίσης, αλλά έχει και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, διότι φέτος δεν τριγύσαμε, οι αποζημιώσεις για τις ζημιές αυτές ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί ούτως ώστε ο κόσμος να πάρει χρήματα, και αυτό είναι ένα ζήτημα, και νομίζω ότι έτσι δίνουμε ένα τόνο ευχάριστο για να περάσουμε αυτές τις ημέρες της Άγιας, και με αυτό την ευκαιρία θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένους καινούργιους χρόνους, με υγεία, ευτυχία και προσωπική επιτυχία.